Στόχο επίθεσης με γκαζάκια έγινε τα ξημερώματα το υποκατάστημα τη Τράπεζα Πυραιό στη συμβολή των οδών Τζανακάκη και Βαλαωρίτου στα Χανιά. Τέσσερι ώρε μετά τα μεσάνυχτα, άγνωστοι δράστες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στον προθάλαμο τη Τράπεζα με αποτέλεσμα η πρόσωψη του ATM να καταστραφεί ολοσχερό για να σημειωθούν σημαντικέ υλικέ ζημιέ στην είσοδο του καταστήματο. Ειδοποιηθήκαμε κατά τι χθε το βράδυ 04 και 05. Ε, τηλεφωνικά για πυρκαγιά σε υποκατάστημα τη ε, Τράπεζα Περιό στην Οδό Τζανακάκη. Μεταβήκαμε από την υπηρεσία μα ε, δύο αυτοκίνητα τη πρώτη περιοριστική εξόδου με πέντε άνδρες. Και όταν φτάσαμε στο σημείο διαπίστωσαν ότι είχε προκληθεί έκρηξη η Παύλα Πυρκαγιά στον προθάλαμο του εισόδου του υποκαταστήματος. Ε, διαπιστώθηκαν υλικές ζημιές ε, σε, στην ηλεκτρική εγκατάσταση, στο ATM το οποίο σχεδόν καταστράφηκε η πρόσωψή του ε, στην ξύλινη πόρτα. Ε, η Πυρκαγιά είχε σβήσει από μόνη της. Ο εκρηκτικός μηχανισμός αποτελούνταν από ένα γκαζάκι το οποίο όμως είχε αρκετά μεγαλύτερο μέγεθος από αυτά που χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση, ενώ είχε περιλουστεί με έφλεκτο υλικό για να προκαλέσει τη μεγαλύτερη δυνατή καταστροφή. Η πυρκαγιά από τις πρώτες ενδείξεις οφείλεται σε εμπρισμό με πρόθεση, ε, η οποία προκλήθηκε με, από, με ένα μηχανισμό, με αυτοσχέδιο εμπριστικό μηχανισμό, με φιαλίδι βραρύου. Περισσότερο από ένα πόσα ήταν. Ε, ένα, ένα, ένα ήταν, αλλά ήταν μεγάλο. Δεν ήταν από τα μικρά τα τα ήταν λίγο πιο μεγάλο. Οι δράστε φρόντισαν να καταστρέψουν τι κάμερες ασφαλεία που υπάρχουν στον περιβάλλοντα χώρο και τον προθάλαμο τη τράπεζα. Ωστόσο, το υλικό που είχε ήδη καταγραφεί βρίσκεται στη διάθεση της αστυνομίας και εξετάζεται με προσοχή. Στο τόπο του συμβάντος έφτασε το κλιμάκιο της σήμανσης, ήρθε η πυροτεχνουργός, κλιμάκιο από το Τμήμα Ασφάλειας Χανίων, το 1.60 το δικό μας πυροτεχνικής υπηρεσία. Την προανάκριση ως ήθεστε, αναλαμβάνει η αναλαμβάνει... Από το πρωί της Κυριακής ξεκίνησαν πυρετόδεις εργασίες στο υποκατάστημα της Τράπεζας Πυραιός με στόχο αύριο να λειτουργήσει κανονικά.